Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμα εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική ξεκινά. Και σήμερα, όπως πάντα, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την ουσία στα πράγματα και όχι την ατάκα. Έχουμε άλλωστε πολύ χρόνο, ευτυχώς, και μας αρέσει να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όχι να τα κατασκευάζουμε. Δυστυχώς, στην Ελλάδα συμβαίνουν πολλά παράξενα. Ένα από τα παράξενα που συμβαίνουν θα το συζητήσουμε σήμερα. Αλλά δεν σας το κρύβω ότι από τα λίγα που μου είπαν οι καλεσμένοι πριν μπούμε στο στούντιο, έχω εκπλαγεί. Φυσικά θα εκπλαγείτε κι εσείς, αλλά είναι κάτι που αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα, που θα μας πούν ποιο είναι, είναι η κυρία, να ξενήσουμε τις κυρίες πρώτα, είναι η κυρία Άννα Βλαβή, τοπική σύμβουλος Μετακιτσίου, και ο κύριος Κωνσταντίνος Βλαβής, πρόεδρος συνεταιρισμού Μετακιτσίου. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Να ξεκινήσουμε από εσάς, μια και ξεκινήσαμε από την κυρία, τώρα ξεκινάμε από εσάς, πρόεδρε του συνεταιρισμού. Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το θέμα, να μας κάνετε μια μικρή εισαγωγή. Το θέμα είναι μάλλον στην νοοτροπία του Έλληνα να δημιουργεί τα θέματα και ένα από αυτό το οποίο δημιουργείται τώρα είναι η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Με μια τακτική η οποία δείχνει την προχειρότητα την ελληνική. Όπως είπαμε και πριν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκη, στο οποίο παραβερθήκαμε, βασίζεται στους χάρτες του 45, σε μια ρεφτογραφία που βγήκε για έναν άλλο τρόπο χρήσης και σήμερα έχει γίνει νόμος, έχει εισβάλει στο Σύνταγμα και χρησιμοποιείται συνεπώς και σε διεύθυνση δασών. Φωτογραφία η οποία τραβήχθηκε το 45 για να κάνει τι? Η φωτογραφία του 45 τραβήχθηκε, είχε ως στόχο του τα σύνορα της Ελλάδος και την έκτασή της, για να μπορεί η Ελλάδα να προβαίνει, ας πούμε, σε διεθνείς συμφωνίες και οποιαδήποτε άλλο να υπογράφει ότι είμαι αυτή η χώρα, έχω αυτή την έκταση και είναι αυτά τα σύνορά μας από εδώ μέχρι εδώ. Πράγμα που το οποίο ήταν αδύναμο ακόμα και ένα κτήμα δύο στρεμάτων, ας πούμε, ή σπίτι που να ήταν μεσόφυλλο χαρακτήρα και να είχε. Να ήταν αυτό, δεν μπορούσε να βγει. Είπαμε λοιπόν τότε ως κυβέρνηση ελληνική ότι επειδή θέλουμε να υπογράψουμε συμφωνίες, γιατί είμαστε μετά από έναν πόλεμο, επειδή χίλια δυο θα συμβούν, Αμερικάνοι, εσείς που έχετε τεχνογνωσία, τραβήξτε μας κάποιες φωτογραφίες από τον αέρα, ναι, με τις οποίες εμείς θα καθορίσουμε τα όρια μας. Έτσι ακριβώς. Τα όρια της ελληνικής επικράτειας. Τα όρια της ελληνικής επικράτειας στη γη και στη θάλασσα, παντού. Γνωρίζετε. Παντού. Ναι, και με αυτά εμείς θα πάμε να κάνουμε συμφωνίες και θα λέμε ότι αυτά είναι τα όρια μας, αυτός είναι ο χάρτης μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτόν όμως το χάρτη, παρότι τον τραβήξαν τότε για αυτόν τον σκοπό, σήμερα το χρησιμοποιούν για κάποιον άλλο σκοπό. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ποιος είναι ο άλλος σκοπός? Ο άλλος σκοπός είναι ότι μέσα από εκεί πηγάζει το διεκτησιακό καθεστώς του ντόπιου πληθυσμού. Δηλαδή, όταν λέω ντόπιο, εξαιρούνται οι πρόσφυγες το 24-25, πότε ήταν, ποια χρονιά. 22. Γιατί 22, υπήρξε μέρημνα το 36 με ρωσικά πάλι συνεργεία και καταγράψανε κάποιους χώρους, ας πούμε, το οποίο μπορούσε από εκεί να ξεκινήσει ο πολιτισμός και η δραστηριότητά τους. Λοιπόν, επομένως λέτε ότι αυτές οι αεροφωτογραφίες τις πήρανε και τις χρησιμοποίησανε μετά για να έχετε εσείς τη γη σας. Για να σου πούμε ότι αρχικά βοήθησε στο Σύνταγμα, γιατί συνέχιζε η χώρα να ήταν αδύναμη. Ας σκεφτούμε τον εμφύλιο, ας σκεφτούμε όλα τα γεγονότα τα οποία προϋπήρξαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απλά βόλευε, ας πούμε, να υπάρχει στο Σύνταγμα κάτι, λόγω του ότι δεν είχαμε κτηματολόγιο, λόγω του ότι δεν είχαμε δασολόγιο και έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να υπάρχουν και περιορισμοί. Να υπάρχει στο Σύνταγμα κάποιος περιορισμός. Βόλευε τους πάντες και τα πάντα για εκείνη τη χρονική περίοδο. Ναι, τι έλεγε όμως εκείνη τη χρονική περίοδο, τι μας έλεγαν αυτές τις φωτογραφίες? Ότι η γη της Χαλκιδικής ανήκει σε αυτούς, τι έλεγε ακριβώς? Τι έλεγε περίπου, μάλλον. Ό,τι δεν φαίνεται, το 45 είναι μαύρο, είναι δάσος. Ό,τι δεν φαίνεται το 45 είναι δάσος. Μάλιστα. Έλεγε αυτό. Ναι, ναι. Ό,τι δεν φαίνεται και ό,τι είναι μαύρο είναι δάσος. Ναι. Όλα τα άλλα που φαίνονται είναι κτήματα. Εδώ σκεφτείτε ότι το χωριό μας, ολόκληρο σήμερα που μιλάμε, ολόκληρο το χωριό, δεν φαινόταν. Είχε χαρακτηριστεί δασική έκταση και ήρθε ένας νόμος παλιότερα, έχει χρόνια, και προστάτεψε το χωριό μας. Διαφορετικά θα έπρεπε να φύγουμε και από τα σπίτια μας. Επειδή έπρεπε να δείξουμε λοιπόν ένα κτηματολόγιο στους ξένους ή να το έχουμε κι εμείς για να το βλέπουμε, είπαμε ότι δεν φαίνεται, είναι δάσος.
Ναι. Αλλά δεν πήραμε αυτό το δάσος να το χαρακτηρίσουμε δασική έκταση και αυτούς που πήγαιναν μέσα και παρότι δεν ήταν δάσος και το χωράφι και το σπέρναν, ας πούμε, βγείτε. Ναι, ναι. Αυτοί που το σπέρναν, το σπέρναν. Ναι. Παρότι υπήρχε μια μεγάλη έκταση 50, 20, 10, 15, δεν έχει σημασία, 1000, 2000 στρέμματα και δεν φαινότανε, ναι, ναι. Αυτή ήταν γη που καλλιεργούνταν. Βέβαια. Αλλά δεν πήγε κανείς να τους πει φυγέτε, μην το καλλιεργείτε, ναι, γιατί είναι δάσος. Ναι, ναι, έτσι. Α, υπήρχε μια κατάσταση, ναι, και εσείς δεν σας ενόχλησε κανείς. Όχι, υπήρχε μια συμβιβαστική κατάσταση, γιατί κατανόησε το κράτος ότι δεν ήταν μεμπτό να αντιπροσωπεύσει η αεροφωτογραφία του 45 του εδιεκτησιακού καθεστώς. Βεβαίως. Αλλά σε αυτή τη συνεργασία όμως υπήρχαν και προβλήματα. Όπως δηλαδή όταν κάποιος προσπαθούσε να κάνει κακό κάποιον άλλον και πήγαινε, χρησιμοποιούσαν το 45 και υπήρχε μια κοινωνικότητα, μια προβληματική κοινωνικότητα ανάμεσα σε αυτό το κατάλαβα. Πράγμα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έβλεπε ότι το γείτονά του είναι χαρακτηρισμένο δάσος, ναι, ναι, πήγαινε και τον κάρφωνε για να πει ότι εκεί στο δάσος πάει και σπέρνει, πάει να οχλήσετε τον. Ναι, μα ήταν σίγουρα δάσος, δεν το συζητάμε. Φαίνεται δάσος στην αεροφωτογραφία του 45, γιατί ο κόσμος στην επαρχία τότε, ας πούμε, και με βάση τις συνθήκες που επικρατούσε, δεν ήταν καν εκεί. Ας σκεφτούμε τώρα ότι το μεταγγίτσι, ας πούμε, στον Εμφύλιο δεν ήταν καν στο χωριό του. Έφυγε, πέρασε στη γέφυρα της Ποτίδειας. Mm-hmm. Δηλαδή έμεινε συνάθετο, να σας πω την αλήθεια, ο πληθυσμός του χωριού. Ναι, αλλά από κάποιο σημείο και μετά δημιουργήθηκαν ξανά τα πράγματα και πήγατε στο μεταγγίτσι. Ναι. Φύγατε, ναι, τελείωσε, ναι, φίλος πόλεμος, ναι, και πήγατε σε αυτά τα μέρη που ήταν χαρακτηρισμένα ως δάσος, στα χωράφια που ήταν χαρακτηρισμένα ως δάσος, για να καλλιεργήσετε τη γη σας, έτσι. Ναι. Ωραία. Σήμερα πού βρίσκεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα σήμερα βρίσκεται στο ότι αυτή τη στιγμή θα αποδίδονται λόγω του μνημονίου, της δέσμευσης του μνημονίου, οι δασικοί χάρτες, χωρίς καν να είναι διορθωμένοι, χωρίς καν να υπάρχει η μέρημνα της αδυναμίας του κράτους, ας πούμε, απέναντι στους πολίτες, και οι πολίτες είναι πλέον εξαγριωμένοι και ανάστατοι για το λόγο το ότι, κοιτώντας πίσω στο παρελθόν του, στην αδυναμία του που είχε το κράτος, βλέπει, ας πούμε, στα τουρκικά ταπιά, όταν ήταν ο Τούρκος, ότι το μεταγγίτσι καλλιεργούσε 40.000 στρέμματα. Αναφέρονται, ας πούμε, τουρκικά ταπιά, το μεταγγίτσι καλλιεργούσε 40.000 στρέμματα και αυτή τη στιγμή καλλιεργεί 25 και σύμφωνα με την υπηρεσία του δασαρχείου φαίνεται ότι είναι καταπατητές. Ενώ στην πραγματικότητα όλο το χωριό, όπως το είπα και πριν, αν δεν υπήρχε ο προβληματισμός επέκταση οικισμών που παρουσίασαν κάτω στα Υπουργεία οι επεκτάσεις, δεν θα υπήρχε νόμος αυτή τη στιγμή να προστατεύουν και τα σπίτια μας. Αυτό σημαίνει ότι είναι δίκαιο? Θα έπρεπε να φύγουμε? Αν σκεφτούμε ότι έχουμε απογραφή του 1519, υπήρχαμε πρώτο 45. Λοιπόν, τα 40.000 στρέμματα που φαίνονται στα τουρκικά κοιτάπια, ποια εποχή φαίνονται? Όταν ήταν την εποχή του Τούρκου, 1890, 1870. Πριν την απελευθέρωση. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια αεροφωτογραφία η οποία τραβήχθηκε για άλλη χρήση, για άλλο λόγο του 45. Βέβαια. Η οποία τραβήχθηκε για να μας πει ότι τόσα ήταν τα σύνορά μας, αυτά ήταν τα σύνορά μας για να υπογράφουν συμφωνίες. Και αυτή τη φωτογραφία μετά τη χρησιμοποίησαν για άλλη χρήση. Ναι, τη χρησιμοποίησαν μια πρώτη φορά για να χαρακτηρίσουν δασική έκταση, αλλά δεν ενόχλησαν τους καλλιεργητές. Παρότι χαρακτήρισαν δασική έκταση, μπορούσαν οι καλλιεργητές που ήταν χωράφια και δεν δασική έκταση να τα καλλιεργούν. Έτσι ακριβώς. Μα το ίδιο το κράτος είχε αδυναμία να δείξει ποια ήταν τα κτήματά τους στον παρελθόντα καιρό. Δηλαδή, το μόνο πρόβλημα που υπήρχε για το χρονικό διάστημα ήταν από τους κακόβουλους μέσα σε ένα χωριό. Μπράβο. Που πήγαιναν και βλέπαν ποιο είναι χαρακτηρισμό δασική έκταση και επειδή είναι ο γείτονας ο κακός, πάνε τον καρφώσουν. Εφόσον υπήρχαν δυνατότητες για τέτοιες συνθήκες, ναι. Υπάρχουν αυτά στην κοινωνία. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Εγώ, ναι. Μας έχουν επιτρέψει βάσει αυτές τις εκτάσεις. Έχουμε μπει σε προγράμματα, καλλιεργούμε. Έχει μείνει όλος ο νέος ο κόσμος στα χωριά μας. Δουλεύουμε αυτές τις εκτάσεις και ξαφνικά ξαναβγάζουν τις αεροφωτογραφίες του 45 για να δηλώσουν ότι αυτά δεν είναι χωράφια μας. Καλά, αυτές τις εκτάσεις που σας είπαν και σε επιτρέψαν να τις καλλιεργείτε όλα αυτά. Δεν μας έχουν ενοχλήσει, όπως είπαμε πριν, όλα τα χρόνια. Μας έχουν αφήσει αυτά. Ναι, αλλά αυτά παίρνετε και επιδοτήσεις προφανώς κάποιες φορές. Ναι, για τα χωράφια. Να συμπληρώσω. Ναι, ναι. Το 1992 η χώρα μας ήταν υποχρεωμένη να στείλει στην Ευρώπη ποιες είναι επιλέξιμες εκτάσεις και ποιες όχι. Ναι. Τις έχει χαρακτηρισμένες ως επιλέξιμες εκτάσεις αυτές. Η ίδια η χώρα. Η ίδια η χώρα θα φάσκει και αντιφάσκει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει επιλέξιμη ακριβώς? Καλλιεργήσιμη. Καλλιεργήσιμη. Επιλέξιμη για καλλιεργία, αυτό σημαίνει. Ναι, ναι, ναι. Επιλέξιμη. Ναι. Καλλιεργήσιμη. Ναι. Δηλαδή, είναι μια έκταση 100 στρέμματα στο μεταγγίτσι. Την πήρε η φωτογραφία από πάνω, ήταν μαύρη. Ναι. Είπαν ότι είναι δάσος. Ναι. Αλλά εκεί πέρα κάποιος άνθρωπος, ο παππούς σας για παράδειγμα, πήγε, ναι, καλλιεργούσε. Ναι.
Ναι. Κάποια στιγμή μετά τη χρησιμοποίησαν αυτή την έκταση, πήγε κάποιο κακόβολο να τη χρησιμοποιήσει, ξέρει, είναι δάσο, να έφερε, σε έκανε μήνυση, εκεί τα βρήκαν στα δικαστήρια, δεν κατάφερε να πει στα δικαστήρια ότι είναι δάσο, το καλλιεργείται. Ναι. Ήρθε όμως ένας μνημονιακός νόμος, ο οποίος λέει χαρακτηρίζει μας ποια είναι τα δάση. Και επειδή εμείς είμαστε ανίκανοι ως κράτος να πούμε ότι το δάσος, πραγματικό δάσος είναι αυτό, και αυτό ήταν ένα χωράφι που το χαρακτηρίσαμε κάποια στιγμή δάσος, γιατί έπρεπε να το χαρακτηρίσουμε τότε, πάμε και το ζητάμε πίσω από τους ανθρώπους. Τώρα ζητάμε κάτι, τι, θα δούμε τι ζητάνε. Θα μας πείτε τι ζητάνε. Αλλά φέρουμε σε μια δύσκολη κατάσταση. Το δάσος που πριν από κάποια χρόνια το ελληνικό δημόσιο το χαρακτήρισε επιλέξιμη καλλιεργήσιμη γη. Ναι, ναι, ναι. Και έρχεται και φάσκει τη φάσκει. Ναι, βέβαια. Ξέρετε βέβαια ότι αυτό στα δικαστήρια τα ευρωπαϊκά είναι κατά του ελληνικού δημοσίου. Βέβαια, βέβαια. Δεν μπορεί αυτή τη γη να την έχει χαρακτηρίσει ως επιλέξιμη καλλιεργήσιμη το 90, γιατί όπως τη χαρακτήρισε τότε, τέτοια είναι. Και δεν μπορεί τώρα να τη χαρακτηρίζει δάσος. Έχει πρόβλημα το ελληνικό δημόσιο που το έκανε. Έτσι ακριβώς είναι, Κωνσταντίνε, και θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι υπάρχουν και πρόσφατα το 2008 ένα γουπουσού στο Δήμο Συθονίας που υπαγόμαστε εμείς, το οποίο το χαρακτηρίζει αγροτουριστικά, 22.000 στρέμματα αγροτουριστικά, ποιο είναι η γη υψηλής παραγωγικότητας, υπογράφει το ΥΠΟΧΟΔΕ, υπογράφουν τα δασταρχεία, υπογράφουν όλα τα αρμόδια υπουργεία. Έχει και τρίτο χαρακτηρισμό δηλαδή. Ναι, βέβαια, ναι. Και έρχεται και ακυρώνεται όλο αυτό. Και έρχεται και ακυρώνεται όλο αυτό και γυρίζουμε πίσω. Και το χειρότερο από όλα στο συνέστημα που αποδίδεται στον Έλληνα πολίτη είναι ότι δεν υπήρξες, δεν υπάρχεις, δεν πολέμησε ο παππούς σου, γιατί όλοι αυτοί πολέμησαν για τη γη. Το μόνο που κάναν είναι λόγω συνδικού να εγκαταλείψουν κάποια στιγμή την περιοχή τους και να ξαναεπιστρέψουν. Που εμείς τώρα, ακόμα και στην κουβέντα που κάνουμε, δεν ισχυριζόμαστε τα ταπιά για να πάμε να πάρουμε τις 40.000 στρέμματα. Επικαλούμαστε την ησυχία, την ηρεμία και την ανάπτυξη που ήδη που έχει οθήσει το χωριό και τη συμβίωση στην οποία υπάρχει. Γιατί και τα ταπιά, ακόμα αν θα βγουν, ας πούμε, στην επιφάνεια, χαρακτηρίζουν μεγάλες εκτάσεις σε μία-δύο οικογένειες. Και αυτό θα φέρει αναταραχή. Άρα δεχόμαστε το όπως είναι οι συνθήκες και χαρίζουμε και κατά κάποιο τρόπο και 15.000 στρέμματα για διδασοκάλυψη. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ειρηνικό δικαίωμα πλέον, όχι πολεμικό δικαίωμα. Ναι, ναι. Και με βάση την ίδια τη ζωή, παρότι καλλιεργόντουσαν 40.000 στρέμματα, καλλιέργησε το μεταγείο 25.000. Αλλά αυτό έχει δώσει μια ηρεμία στο χωριό και έχει το χωριό τα έχει βρει μεταξύ του. Την περιουσία τη δικιά του. Ναι, ναι. Και μια περιουσία η οποία είναι χαρακτηρισμένη μεταξύ σα, ναι. Μια περιουσία η οποία ήταν καλλιεργήσιμη, μια περιουσία η οποία χαρακτηρίστηκε το 90 ότι είναι επιλέξιμη. Και ξέρατε μεταξύ σας και μεταξύ σας και το κράτος προφανώς ξέρει ποιον σε ποιον ανήκει. Βέβαια. Δεν ξέρει ότι η δασική έκταση αυτή δεν έχει τίτλο κυριότητας. Όλοι το γνωρίζουν, όλοι. Έχουν τίτλο κυριότητας αυτοί ή όχι. Όχι, τώρα με την προσαρμογή. Και αυτοί βασίζονται στην αεροφωτογραφία του 45, σου λέω. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει πάσα κάθε λογική. Δηλαδή δεν είχαν αρχαιοθέτηση για τις δασικές εκτάσεις, δεν είχαν αρχαιοθέτηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν έχουν κάτι και υπογράφουν χαρτιά στον παρελθόντα και στο μέλλοντα ό,τι άλλο χρειάζεται για να μπορέσει να υπάρξει μια ανάπτυξη και μια ηρεμία στην κοινωνία, είτε είναι γουπουσού, είτε είναι ερώτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οτιδήποτε, με διαφορετικό τρόπο. Και ερχόμαστε σήμερα και πάλι γυρίζουμε με την όψη στους 45. Κύριε Βελαδί, κάτι θέλετε να σημειώσετε? Θέλω να πω ότι είμαστε ορεινά χωριά που η βάση μας είναι στη γη. Παίρνοντας όλα αυτά, καταστρέφονται χωριά. Καταστρέφεται, οι άνθρωποι θα βγουν στον δρόμο, οι οικογένειες θα πεινάσουν. Κάνοντας τα δάση και παίρνοντας από τις οικογένειες αυτά τα χωράφια. Κοιτάξτε, είτε υπάρχουν τίτλοι, δεν υπάρχουν τίτλοι, από τη στιγμή που τα καλλιεργείτε δεκάδες χρόνια τώρα, μόνο με τη χρησιμοποίηση είναι δικά σας. Θα μπορούσε δηλαδή ο καθένας να επικαλεστεί αυτό, αλλά δεν χρειάστηκε προφανώς το κάνετε, γιατί όλοι σας ξέρετε ότι είναι δικά σας και το ξέρετε μεταξύ σας. Κωνσταντίνε, υπάρχει το εξής εδώ θέμα. Είναι ότι απέναντι στο ελληνικό δημόσιο δεν υπάρχει χρησιμοποίηση παρά μόνο στα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, όταν κάτι θεωρηθεί δημοσίας χρήσης, το μόνο πράγμα που μπορεί να υπάρξει είναι αγορά ενός αντίτιμου. Αλλά εδώ μιλάμε ότι το κράτος δεν υπήρξε ποτέ μέρημνα για τους ανθρώπους που πολέμησαν για να υπάρξει κράτος. Που έζησαν συνθήκες τραγικές ύστερα από λάθη το οποίο το κράτος είχε αδυναμία για να το στηρίξει. Ζούσαν υπό αυτές τις συνθήκες. Δέχονται την αδυναμία, δεν βγάζουν τα χαρτιά, δεν βγάζουν τα ταπιά, δεν επιστρέφουμε στα τουρκικά αρχεία. Θέλουν να είναι Έλληνες και θέλουν κάποια στιγμή το δίκαιο τους, δηλαδή την ύπαρξή τους. Για ποιο λόγο υπάρχουν στο Μεταγγίτσι, ποια είναι η ιστορία τους. Εσείς μεταξύ σας πώς ξέρετε ποιο χωράφι είναι ποιο. Αφού μεταδόταν από γενιά σε γενιά, από κληρονόμο σε κληρονόμο, δεν είναι κάτι το οποίο
Και υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που έφυγαν στη Γερμανία. Γνωρίζουμε καλά τι έγινε μέσα στο 1975, ξέρω εγώ, μέχρι το 1986 περίπου. Νομίζω υπήρχε μια τάση φυγής προς το εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν, όταν γύρισαν πίσω, ξέραν που ήταν οι εκτάσεις. Τις βρήκαν απείραχτες. Δεν πειράχτηκαν. Αν υπήρχαν καταπατητές εκεί, θα τους τα παίρνανε. Τα χωράφια μας τα έχουμε δηλωμένα. Μας φορολογούν. Είναι στο Ε9. Υπάρχουν ΟΣΔΕ. Δηλαδή, ό,τι είναι νόμιμη διαδικασία μέχρι τώρα είναι δηλωμένο. Δεν είναι τελείως. Και έχετε πληρώσει κάποια χρήματα για αυτά. Πολλά λίγα δεν έχει σημασία. Τα είναι δηλωμένα πάντως. Ναι. Και περισσότερο και στα Ε9 και παντού. Δεν είναι κάτι που πήγαμε στο δάσος, το πήραμε σήμερα. Όλα τα χρόνια. Μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα τι έγινε στην Όλυνθο. Έχω συναντηθεί τώρα πρόσφατα με κάποιο παιδί που έχει. Όλυνθο είναι ένα άλλο χωριό στη Χαλκιδική. Το οποίο και αυτό πηγάζει μέσα από αγροτική οικονομία του πρωτογενή τομέα. Ο παππούς ή ο πατέρας, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αγοράσαν ένα κτήμα του 1953. Από το 1953 ήρθε λοιπόν περίπου κατά την εποχή του 2009-10, που περνούσε ένας δρόμος από εκεί και αναγκαστικά παρεστήτω και το δασαρχείο. Το δασαρχείο θεώρησε ότι με βάση το 45 αυτό το κτήμα είναι δασικό και έχει αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια τον πατέρα, τη μητέρα και το παιδί που λέμε, ας πούμε, που το καλλιεργεί, και τον υποχρέωσε να κόψει τα ελαιόδεντρα και τον υπέβαλε πρόστιμο. Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα παράλογα. Μιλάμε για ανάπτυξη και η ανάπτυξη ότι θα έρθει από το πρωτογενή τομέα και νομίζω αντί να πατήσουμε τον γκάζι και να κάνουμε βήματα μπρος, θεωρώ ότι μας τραβάνε πίσω, επιστρέφουμε πίσω στα προβλήματά μας, πίσω στον εαυτό μας, τη γυρίζουμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας. Υπάρχει μία γη 25.000 στρεμάτων που καλλιεργείται δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια τώρα από τους ίδιους ανθρώπους στον ίδιο τόπο, από ντόπιους πληθυσμούς. Ανθρώπους που μένουν χρόνια, εκατοντάδες χρόνια στην Ελλάδα. Αυτά ήταν 40.000 κάποτε, ακόμα φαινόνται και στουρκικά κοιτάπια. Γίνανε 25. Μείνανε 25.000, καλλιεργούνται, δηλώνονται, φάνηκαν κάπως επιλέξιμη γη και μια αεροφωτογραφία και η αδυναμία τώρα τα φέρνει σε ένα αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς λέγοντας ότι αυτό είναι δάσος. Με αυτή τη λογική τα φέρνει αμφισβητούμενο, γιατί οι δασικές εκτάσεις είναι δασικές εκτάσεις και δεν έχεις δικαίωμα να τις καλλιεργήσεις. Προφανώς με αυτό γίνεται ό,τι γίνεται. Αυτό είναι τραγικό να συμβαίνει. Δηλαδή, επειδή ήσασταν άνθρωποι που μένατε εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν ήσασταν οι πρόσφυγες, οι δόλοι που ήρθαν εδώ και δεν είχαν οι κακομύριδες γη και έπρεπε κάποιος να τους δώσει. Και μέσα στην ατυχία τους ήταν τυχεροί, γιατί την καταγράψανε Ρώσοι μηχανικοί που δεν ήταν τίποτα άλλο προφανώς από τους εμιγκρέδες που ήταν το 22 μετά την επανάσταση, την Οκτωβριανή επανάσταση. Ναι. Και καταγράψανε και γράψανε καλοί μηχανικοί όντες και καταγράψαν τις περιουσίες του καθένα. Εσείς, επειδή δεν καταγράφηκε η περιουσία τότε. Επειδή θεωρείτε δεδομένο ότι είναι δικιά σας, ότι δεν είχατε προβλήματα γιατί είχατε τη γη, δεν είχατε μοιράσει τίποτα. Έτσι, σωστά. Σήμερα σας ζητάνε να κάνετε τι. Τι θέλουν σήμερα από εσάς σε αυτή τη γη. Γιατί ενοχλείστε σήμερα ειδικά. Απλά δεν υπήρχε κάποια δραστηριότητα σωστή από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή δεν υπήρχαν συνεργεία να καταμετρηθεί κάποια στιγμή. Εννοείται ότι αυτό που έγινε, ας πούμε, στους έπρεπε πρόσφυγες... να γίνει κάποια στιγμή. Όπως έγινε το 1936 για τους πρόσφυγες, έπρεπε και για εσάς. Έπρεπε να γίνει και για εμάς. Και θα έχει τελειώσει το θέμα. Ναι, αυτή τη στιγμή εμείς έπρεπε να δούμε την κρίση μας, έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε να παράγουμε και πώς μπορούμε μέσα από αυτή τη γη αυτή τη στιγμή να στελωθεί η κοινωνία γενικότερα. Και αυτή τη στιγμή πράττουμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Ερχόμεθα σήμερα να αγοράσουμε τη γη των παππούδων. Είναι σαν να μην δεν υπήρχε. Τι σας ζητάει, κυρία Βλόνη, το ελληνικό δημόσιο τώρα. Τι ζητάει δηλαδή το ελληνικό δημόσιο τώρα. Το ελληνικό δημόσιο ζητάει πάνω από 1.000 ευρώ το στρέμα αυτή τη στιγμή να το αγοράσουμε από εκεί. Το δικό σας χωράφι. Το δικό μας χωράφι. Να το αφού είναι δασική έκταση, γιατί σας επιτρέπει να αγοράσετε με 1.000 ευρώ. Μετά δεν θα γίνει δασική έκταση όταν θα το αγοράσουμε. Σταθείτε. Ο λόγος που σας το ζητάει τώρα πίσω είναι γιατί το ζητάει ως δασική έκταση. Ναι. Το βρίσκεται, το χαρακτηρίζει δασική έκταση. Αν θα δώσετε λεφτά πάλι, να δασική έκταση, δηλαδή είναι δασική έκταση λόγω της αεροφωτογραφίας χωρίς λεφτά, αλλά με λεφτά πάβει να είναι δασική έκταση και η αεροφωτογραφία δεν μετράει. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες. Υπάρχει ένας νόμος που ψηφίστηκε το 41, ο νόμος 4161 που δικαιολογεί τα χωράφια από 45 μέχρι 75. Και 45 μέχρι 75 εννοείται. Τις χρονολογίες από το 45 μέχρι το 75. Το 1975. Αυτά που ήταν δηλωμένα πού, ήταν δηλωμένα σε συνδυασμούς, σε τι ήταν αυτά. Ναι, κοιτάξτε, μπορώ να πω εγώ τώρα σε αυτό ότι αυτό που εμείς αυτή τη στιγμή θεωρούμε
ότι ήταν μια αδυναμία του ελληνικού κράτους, προσπαθώντας το ελληνικό κράτος για να μπορέσει να διορθώσει τη συνταγματική κατάσταση του 45 που διέπεται μέσα στον κανονισμό, προσπάθησε δια νόμων να μπορεί να διορθώσει λίγο ό,τι μπορεί. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν διορθώνει την όλη κατάσταση. Δεν ξέρω ακριβώς τους νόμους, θα τις επικαλεστεί η Άννα. Αλλά δεν διορθώνει πλήρως την κατάσταση. Δηλαδή δίνει τον ιδιοκτήτη του κτήματος να γίνει και αγοραστής. Ναι. Για ξαναπέστε λίγο, συγγνώμη. Τώρα, για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, ότι αν εγώ τώρα το παππού με τα κτήματα δεν έχω χρήματα να τα αγοράσω, με βάση τους νόμους που προσπάθησαν να διορθώσουν το συνταγματικό αυτό που παίρνει, ας πούμε, τους χάρτες του 45, δεν μπορώ να τα αγοράσω. Εσείς, ο Κωνσταντίνος, θα μπορείτε αύριο να έρθετε και να αγοράσετε ένα του παππού. Ωραία. Το 45-75, ότι είναι του παππού σας, που φαίνεται. Φαίνεται κάπου ότι είναι του παππού σας. Όχι. Είναι ένας νόμος που απλά σου λέει ότι με χρήματα μπορείς να το κρατήσεις. Ένας διορθωτικός νόμος. Ο οποίος πότε ψηφίστηκε. Πότε ψηφίστηκε ένα αυτός. Δεν ξέρω. Ψηφίστηκε περίπου το 2011. Κοντά, ναι. Ο οποίος σας λέει ότι μπορείτε να κρατήσετε με αυτά τα χρήματα αυτά τα χωράφια. Με κάποια χρήματα αυτά τα χωράφια. Υπάρχουν και άλλος ένας νόμος που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2014 στη Βουλή. Είναι ο νόμος 4280 και 4315 που μας δίνει πάλι το δικαίωμα να εξαγοράσουμε αυτά τη γη με ένα αντίτιμο με περισσότερες δόσεις. Αλλά έρχεται πάλι ένας νόμος που ψηφίστηκε τώρα στις 27 Πέμπτου του 2016 από την τωρινή κυβέρνηση, που λέει ότι μπορούμε με να εξαγοράσουμε τα χωράφια μας, αλλά με ένα πολύ υψηλό αντίτιμο. Υπάρχει περίπτωση να ανταποκριθεί ο κόσμος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τα χωράφια, αυτά είναι δικά σας. Όχι. Κωνσταντίνε, όταν λέμε, με συγχωρείτε λίγο, όταν λέμε υψηλό το αντίτιμο, όταν η αντικειμενική είναι στα 3 εκατοστάρικα, η αγορά του συγκεκριμένου, ας πούμε, ένα στρέμμα είναι στο χιλιάρικο. Αντιλαμβανόμαστε και λέμε το γιατί. Όταν, που σαφώς έγινε όπως έγινε, τότε με τους πρόσφυγες υπήρχε ένα μικρό τίμημα, γιατί ήταν η ανάγκη να γίνει, γιατί έπρεπε ο κόσμος να προχωρήσει. Μέρημα, κρατική μέρημα. Αυτό είναι ανθρώπινα. Είναι κοινωνική κρατική μέρημα, την οποία πρέπει και εθνική εμπροκειμένο με τους πρόσφυγες, την οποία πρέπει να τη δείχνει. Εδώ όλοι αναγνωρίζουμε λοιπόν το δίκαιο των ανθρώπων αυτών, γιατί κοιτάξτε, εμείς αντιπροσωπεύουμε με έναν αριθμό. Ποιος είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει το χωριό μας, για πόσο προβληματιζόμαστε το χωριό μας? Το χωριό μας έχει 25 στρέμματα και 25.000 και προβληματιζόμαστε στα 15.000 στρέμματα. Ναι. Είμαστε ναι, καθαρά στα 15 και ίσως και παραπάνω ο καθαρός προβληματισμός είναι στα 15. Ας σκεφτούμε τώρα όταν το πρόβλημα του νομού Χαλκιδικής είναι πόσα στρέμματα, Άννα? Είναι 100... Να μου επιτρέψετε να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μου κάνα νόημα και επιστρέφουμε να μου τα πείτε. Να μας τα πείτε. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο πάλι να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική. Μαζί μας για να συζητήσουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, το οποίο όμως μας παραξενεύει, παρότι είναι ενδιαφέρον. Είναι η κυρία Άννα Βλαβή, τοπική σύμβουλος Μετακιτσίου, είναι και ο κύριος Κωνσταντίνος Βλαβής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μετακιτσίου. Είναι ένα θέμα το οποίο μας εκπλήσει. Μας εκπλήσει. Η Ελλάδα έχει μάθει να μας εκπλήσει πάρα πολλές φορές και το κράτος μας το ίδιο. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι λίγο προβληματικά. Δηλαδή, μια αεροφωτογραφία που βγήκε το 45 για να εξυπηρετήσει μια κατάσταση,
για να βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματεύεται, σήμερα αποτελεί δεσμό αρνητικό για τους αγρότες κάποιων περιοχών. Και ιδίως για τους ντόπιους αγρότες, δηλαδή όχι για τους πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν και ήταν τυχεροί άνθρωποι με στα τυχεία τους να χαρτογραφηθεί η γη τους από μηχανικούς, και μάλιστα από ό,τι μας είπαν από ρόλους μηχανικούς, αλλά για τους ίδιους που δεν χαρτογραφήθηκε η γη. Και περνούσε από στόμα σε στόμα, καλλιεργεί το, έδινε πλούτο, έθρεψε παιδιά, μεγάλωσε εγγόνια, σπούδασε κόσμο, μπήκε στα ελληνικά φόρος, στα ελληνικά ταμεία. Όλα τα πράγματα δημιουργήθηκαν και ειρηνικό δικαίω μετά τον πόλεμο και πριν, φαντάζομαι, καλλιεργό της ανοιγής, καλλιεργό την ανοιγή, όλα τα πράγματα γίναν με έναν πολύ καλό τρόπο. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν τι καλλιεργούν. Αυτό που καλλιεργούν, θα μιλήσουμε αργότερα, είναι σημαντικός πλούτος για την Ελλάδα και από μια πολύ μικρή περιοχή, ιδιαίτερα έφοροι, βγαίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα και σήμερα έρχονται και του ζητούν αυτά τα χωράφια που είναι δικά τους να τα ξαναγοράσουν. Γιατί η αεροφωτογραφία που βόλευε για άλλη χρήση τότε, σήμερα χρησιμοποιείται με άλλη χρήση. Και παρότι αυτά τα χωράφια που καλλιεργούν οι άνθρωποι χαρακτηρίστηκαν ως επιλέξιμη καλλιεργήσιμη γη το 1990, το ίδιο το κράτος έρχεται να αναιρέσει τα λεγόμενά του και του λέει: ξέρετε, αυτή είναι δασική έκταση και αυτή η δασική έκταση μπορείτε να την κάνετε πάλι καλλιεργήσιμη γη, αν μας δώσετε ένα αντίτιμο. Εδώ κάθε λογική ξεφεύγει από τα όρια της. Έκανα κάτι λάθος, κύριε Βλαβή? Όχι, καθόλου. Έκανα κάποιο λάθος, κυρία? Όχι, ήσασταν σαφέστατος. Και τι σας ζητάνε τώρα, πόσα λεφτά σας ζητάνε? Σας ζητάνε σε κάποια χωράφια που έχουν αντικειμενική αξία 300 ευρώ να δώσετε 1000 ευρώ για να πάρετε πίσω τα χωράφια που σας ανήκουν. Και δεν σας δώσετε την αντικειμενική αξία που λένε ότι η αντικειμενική αξία πλέον είναι πολύ μεγαλύτερη από την εμπορική σε διάφορα μέρη της Ελλάδος λόγω της κρίσης. Εντάξει, τα χωράφια δεν είναι. Σας τα ζητάνε λίγο παραπάνω. Ή αρκετά παραπάνω. Τρεις φορές πάνω από την αντικειμενική τους. Και παραπάνω από τρεις φορές πάνω. Αυτό ακούγεται τρελό. Αυτό που ακούγεται τρελό, η δημόσια λειτουργία και η πολιτική το αποδέχονται ως λογικό? Στην κουβέντα τους. Απέναντί σας. Όχι, καθόλου. Δηλαδή βλέπουν τον παραλογισμό, αλλά συνήθως τα πράγματα θα πρέπει αυτά όλα να αντιμετωπίζονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Πράγμα που σημαίνει πάλι ότι να πάει να τακτοποιήσεις κάτι δεν θα το τακτοποιήσεις όπως πρέπει. Βέβαια αυτό που επί χρόνια ακούγεται, γιατί τώρα εμείς είμαστε η τρίτη γενιά το οποίο λέμε το πρόβλημα, δεν είμαστε οι πρώτοι που το λέμε, δεν βγήκε τώρα. Λέμε το εξής, ότι θα έπρεπε πάντα να υπάρξει, θα έπρεπε να υπάρχει, ας πούμε, αναθεώρηση συντάγματος για να διορθωθεί, για να εκλείψει το 45. Αλλά ταυτόχρονα θα έπρεπε πάλι το κράτος να έχει μια υποδομή ώστε να προστατέψει τα δάση. Δηλαδή τώρα αν σκεφτούμε ότι εμείς από το χωριό που προερχόμαστε το 50% είναι δασοκάλυψη. Δεν μιλάμε τώρα ότι δεν υπάρχει δάσος. Αυτό εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος τι μόνο με αναθεώρηση συντάγματος λέτε. Δεν ξέρω, θα μπορούσε ίσως και έτσι. Φαντάζομαι ότι ένα κράτος στιβαρό που ξέρει να λαμβάνει τις ευθύνες του και ξέρει τον τύπο και την ουσία και ξέρει να χωρίζει τον τύπο από την ουσία όταν πρέπει, γιατί το κράτος με βάση την ουσία κάνει τον τύπο και τότε ακολουθάς τον τύπο. Αλλά έγινε, τι σημαίνει με βάση την ουσία κάνει τον τύπο? Ότι εγώ βλέπω 1000 άνθρωποι λειτουργούν έτσι. Από αυτούς οι 999 με έναν τρόπο και ο ένας με έναν τρόπο διαφορετικό. Ο τύπος θα γίνει με βάση το 999 που λειτουργεί ο κόσμος. Και ο ένας πρέπει να προσαρμοστεί στους άλλους. Έτσι γίνεται ο τύπος. Τι γίνεται δηλαδή? Λειτουργούμε σε μια κοινωνία με κάποιους κώδικες άτυπους. Ουσιαστικούς όμως, γιατί αυτά μας επιτρέπουν να λειτουργούμε. Έρχεται ο νομοθέτης και καταγράφει ποιοι είναι αυτοί οι κώδικες και τότε το κάνει τύπο. Ουσιαστικά ο τύπος είναι ουσία η οποία γράφεται και μετά ερμηνεύεται ως τύπος για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Και έρχονται και κάποιοι σοφοί άνθρωποι και το κάνουν ακόμα καλύτερο. Εδώ όμως ο τύπος έρχεται να ξεσκίσει την ουσία, να τη βγάλει, να την πετάξει, να τη διαμελήσει. Δηλαδή έχει να σου πει ότι αγοράζει το χωράφι του καλλιεργεί εσύ, ο μπαμπάς, ο παππούς, ο προπάπος σου και όλοι αυτοί και δίνει λεφτά στο κράτος ενός αντιτίμου, ένα αντίτιμο το οποίο ξεπερνάει τα τρεις φορές την αντικειμενική αξία, το οποίο εγώ τώρα το χαρακτηρίζω δασική έκταση, ενώ παλιότερα το χαρακτήρισα κάποια στιγμή επιλέξιμη γη για να πάρετε κάποιες επιδοτήσεις στην ευρωπαϊκή μας. Υπάρχει. Και να συμπληρώσω τώρα πάνω σε αυτό που λες, με την έκδοση των δασικών χαρτών που πολύ σύντομα είναι να προκύψει με τη δέσμευση του Μνημονίου, οι επιδοτήσεις θα παρουσιάσουν πρόβλημα. Δηλαδή θα κόψουν και λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την χώρα μας. Γιατί υπάρχει στον ΕΠΚΕΠΕ κάτω στην Αθήνα χαρτί που λέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν επιδοτείται, ότι χρήζει χρήση δασικού.
Στην πραγματικότητα θα ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες, θα στείλουν τους δασικούς χάρτες κάτω στον ΟΠΚΕΠΕ, ο ΟΠΚΕΠΕ θα τους πάρει, θα φέρουν τον ορισμό δασική έκθεση, θα χρειαστούν για τις ενστάσεις 3 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση και για 3 χρόνια ο κόσμος θα τερανιέται για τις επιδοτήσεις, έχοντας μία σειρά μέσα σε αυτή την κρίση, προσπαθώντας να ορθοποδήσει. Κάτι πήγατε να πείτε, κύριε Πλωδί. Ναι, ήθελα να πω ότι πάλι το κράτος έρχεται φάσκι και αντιφάσκι και λέει το δάσος δεν το ακουμπάς εκτός αν προάγει εθνική οικονομία. Οι παραγωγές που εμείς βγάζουμε, που καλλιεργούμε καλά, και παράγουμε... Καλά, η ηλιά είναι δάσος. Όχι. Λέει ότι το δασικό, το δάσος, δεν το ακουμπάς. Εκτός αν προάγει την εθνική οικονομία. Αν αυτό που κάνεις, που παίρνεις το δάσος, π.χ. στα τουριστικά, δεν τους απασχολεί. Με νόμο που έχει βγει το 2001, παραχωρούν για τουριστικά καταλήμματα ή οτιδήποτε δάσος, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Και λέει ότι το δάσος πάλι δεν το ακουμπάς, εκτός κι αν προάγει την εθνική οικονομία. Από τις καλλιέργειες... δίνουμε 200 εκατομμύρια έρχονται εισοδήματα στο κράτος από το σιτάρι, το αμπέλι και τις ελιές, στο νομό Χαλκιδικής. Εμείς με αυτές τις παραγωγές δεν προάγουμε την εθνική οικονομία. Πόσα χρήματα έρχονται? 200 εκατομμύρια. Πολύ από τη Χαλκιδική σε σιτάρι, ελιές, αμπέλια και όλες τις καλλιέργειες. Δεν προάγουμε. Γιατί σε εμάς έρχεται να το πάρει και στα τουριστικά το δίνει? Με συγχωρείς, αν εδώ. Είναι η αγροτική οικονομία της Χαλκιδικής είναι το υψηλότερο ανταποδοτικό που μπορεί να υπάρξει. Το τουρισμός έρχεται δεύτερος. Υπάρχει πολύς τουρισμός, αλλά το αγροτικό κομμάτι. Στη Χαλκιδική πιο πολλά χρήματα αφήνει το αγροτικό κομμάτι. Το αγροτικό, ναι. Ναι. Γύρω στα 80 εκατομμύρια είναι ο τουρισμός. Και γύρω στα 200 εκατομμύρια είναι. Και από τα 80 εκατομμύρια. Και από τα 80 εκατομμύρια στην πραγματική οικονομία της Χαλκιδικής μένουν τα 20, ενώ τα 200 είναι ακριβώς στους πολίτες της Χαλκιδικής. Μάλιστα. Εδώ τώρα, για να καταλάβουμε κάτι, αυτό θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο και οι Έλληνες δημόσιοι λειτουργοί να το πάρουν, να δουν την ουσία και την ουσία να την κάνουν τύπο για να εξυπηρετήσουν τους Έλληνες πολίτες. Τι συμβαίνει όμως? Είπατε ότι οι περισσότεροι σας χαρακτηρίζουν, σας βλέπουν θετικά, δεν βλέπουν παράλογο το πρόβλημά σας. Υπάρχουν τριών ειδών λειτουργοί. Υπάρχει ο άμελος λειτουργός, ο οποίος θα πάτε και θα το πει το πρόβλημά σας, πέρα βρέχει. Αυτός βρέχει, χιονίζει, καραβάνα γεμίζει, που λέγανε οι προγονείς μας. Τον πάμε στην άκρη. Υπάρχει ο πονηρός δημόσιος λειτουργός. Αυτός που λέει, αχ, πουλάκι μου, αυτό έχεις αυτό, πω. Αλλά έχω μια ευκαιρία εγώ να πω σου παραπάνω, ότι από εδώ μπορούμε να βγάλουμε 200 χιλιάρια, 100 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια πόσο. Εγώ σας λέω ότι έχετε δίκιο, πάνω όμως δεν λέω τίποτα, γιατί είναι ευκαιρία να πάρουμε χρήματα. Και υπάρχει και ο νορμάλ δημοσιολογικός, ο οποίος λέει αμάν, αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, σας το λέει και αναφέρεται στον κυβερνήτη ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό. Και αν του πει και τίποτα ο κυβερνήτης, μα δεν βγάλουμε κανένα φράγκο, τι βγάζεις κανένα φράγκο? Το 90 αυτά τα χαρακτήρισες επιλέξιμη καλλιεργήσιμη γη. Άμα τώρα κάποιο από αυτά το χαρακτηρίσεις ότι είναι δασική έκταση και με αυτό πας να περάσεις, θα σου κάνει ο ιδιώτης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μετά πληρώνεις πρόστιμα. Θες να το κάνεις? Αυτός ο πραγματικός δημοσιολογικός. Έχουμε τέτοιους. Αν έχουμε τέτοιους δημόσιους λειτουργούς και ανθρώπους επάνω να καταλάβουν, τότε δεν χρειάζεται να αγοράσετε τη γη σας. Βρήκατε κανέναν τώρα που ρωτάτε δημόσιο λειτουργό, ο οποίος μπορεί να πει το πρόβλημα που πραγματικά είναι? Κωνσταντίνε, εδώ θα κάνω μια παρέβαση τώρα και θέλω να με συγχωρέσει πάλι. Ναι, βεβαίως, δεν είναι θέμα αγοράς. Ο κόσμος συμβιβάζεται με τις ενδυναμίες του κράτους. Συμβιβάζεται και με την φωτογραφία του 45. Συμβιβάζεται και με τα αρχεία τα τουρκικά και δεν θέλει να δημιουργήσει αναστάτωση. Ο κόσμος συμβιβάζεται. Αν υπήρχε ένα πραγματικό τίμημα, όπως υπήρχε στους πρόσφυγες όταν ήρθαν, στους Έλληνες πρόσφυγες, Έλληνες και αυτοί, Έλληνες πολίτες, και υπήρχε η ίδια ακριβώς κατάσταση που υπήρξε και στους πρόσφυγες, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εδώ απλά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Είναι σαν να πέσαμε από το φεγγάρι, σαν να μην είμαστε Έλληνοι πολίτες, σαν οι νόμοι να είναι διαφορετικοί για μισούς Έλληνες και για τους άλλους μισούς. Που θεωρώ ότι το Σύνταγμα, ούτε η δημοκρατία διέπει, ας πούμε, να λέει σε ένα κράτος ότι θα πρέπει να έχεις διαφορετική συμπεριφορά στους πολίτες. Μπορεί να είναι λάθος αυτό που λες, αλλά ισχύει για όλους και είναι δίκαιο. Οποιαδήποτε πρόταση είτε νόμος μπορεί να είναι λάθος, αλλά όταν είναι για όλους, δίνει την έννοια του δικαίου ότι είναι για όλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικά.
Επίσης, πέστε το κύριε Βλαβή. Επίσης το ίδιο το κράτος παραχωρεί δασικές εκτάσεις αλλού με χαμηλότερα αντίτιμα από ότι αυτά, ενώ σε εμάς ζητάει υψηλά αντίτιμα. Επομένως λέτε, πέστε. Εμείς συνεχίστε το αντίτιμο. Το αντίτιμο σε ποια? Έχει παραχωρήσει δασική έκταση σε εταιρεία για να κάνει διάφορα δασικές εκτάσεις. Να είναι στην περιοχή να στηθεί με 35 ευρώ το στρέμμα. Με συγχωρείς, Άννα, θεωρείς δηλαδή την επένδυση χρυσού, λες έτσι? Ναι, την Ελδοράδο. Δηλαδή αγοράστηκε η γη που πουλήθηκε από το ελληνικό κράτος για 100 χρόνια, είναι στα 35 ευρώ το στρέμμα. Ναι. 35 ευρώ ναι, και πραγματικό δάσος. Και σε αυτό το κομμάτι τώρα δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση. Υπάρχει ως υπόδειγμα. Ναι. Δηλαδή, εκεί υπήρχε ένα πραγματικό δάσος και με βάση την επένδυση, ας πούμε, και τα ωφέλη του ελληνικού κράτους προέβησαν σε ένα εικονικό αντίτιμο. Δεν έχουμε πρόβλημα με την επένδυση, δηλαδή, έχουμε πρόβλημα με το κράτος που έρχεται ναι, σε αντιπαράθεση. Εκεί τα δίνει τόσο, ενώ σε εμάς θέλει να τα πάρει τόσο. Ναι, δεν είναι θέμα αντιπαράθεση, αλλά θέμα να απεικονίσει το ένα και το άλλο και να πει. Τώρα θα μου πείτε πονηρό. Εγώ φαντάζομαι ότι αν αυτά τα 25.000 στρέμματα ήταν ενός, θα είχε βρεθεί λύση. Μπορεί. Θα είχε βρεθεί λύση. Ή τα διεκδικούσε κάποια πολυεθνική εταιρεία, θα είχε βρεθεί λύση. Πώς τα καταφέρουν τα τσιμιτσικότσι και τα βρίσκουν σε επίπεδο κορυφής, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν πρόκειται για το λαό όμως, τα πράγματα δυσκολεύουν. Και εδώ που δεν θα έπρεπε να δυσκολεύουν. Εδώ που λέμε ότι είναι γη του παππούδου σας και λέτε και μάλιστα ότι παρότι είναι γη του παππούδου, θέλουμε να πληρώσουμε ένα τίμημα. Συνδεζόμαστε με την αδυναμία του κράτους, πάμε μέσα από την αδυναμία να βγούμε πιο δυνατοί όλοι μαζί. Να πάρει και το κράτος μια δραχμή, να κάνουμε και εμείς περιουσίες μας, να προχωρήσουμε να δουλέψουμε. Και να προστατέψουμε και τα δάση. Αυτό σας απάντησε κανείς? Μέχρι στιγμής επίσημα όχι, αλλά αυτό το πράγμα θα προστατέψει και τα δάση. Γιατί θα χαρακτηρίσει πλέον τις καλλιέργειες, θα δώσει τον τίτλο και δεν θα υπάρχει υπόνοια ότι εγώ θα το κάνω αυτό. Τι αρχείο έχει το κράτος? Τίποτα. Θέλουμε να γίνεται αρχείο. Θέλουμε το δασολόγιο. Αλλά να έχει μία σειρά. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ας πούμε, αν έχετε ακούσει, αν έχετε αντιληφθεί, αν έχετε διαβάσει οτιδήποτε στο παρελθόν. Είναι ένα χωριό, τουλάχιστον εμείς, που όταν πιάνει φωτιά δεν προλαβαίνει να έρθει η πυροσβεστική. Οι κάτοικοι από μόνοι τους σε 32 τη σβήνουν. Σκεφτείτε δηλαδή το ερέθισμα που έχουν οι κατοίκοι εκεί. Θέλω να πείτε ότι είστε μονιασμένοι, προστατεύετε τον τόπο σας. Μα ζούμε από τον τόπο μας και τον θέλουμε τον τόπο μας. Άρα τον προστατεύουμε. Και ζείτε από τις αγροτικές καλλιέργειες, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή είναι η αγροτική οικονομία μας. Είμαστε ορεινό χωριό. Να κάνω μια πάσα εγώ ότι το χωριό μας έχει και ιδιαίτερο, έναν ιδιαίτερο καρπό, ένα ιδιαίτερο λάδι, μια συγκεκριμένη καλλιέργεια η οποία είναι ξεχωριστή. Πείτε μας την καλλιέργεια, αν και μας είπατε προηγούμενος, θυμίστε μας, είναι ελιά, ποια ελιά? Υπάρχει καλλιεργεί μια ποικιλία όπου δεν υπάρχει στην ευρύτερη ζώνη, ας πούμε, και στον ελαιοκομικό παραγωγικό κόσμο, ας πούμε, της Ευρώπης και γενικότερα, δηλαδή, και σε άλλα κράτη. Είναι η γαλανή, η οποία πλέον έχει δεχτεί και ΠΟΠ και είναι και το πιο μικρό ΠΟΠ στην Ευρώπη πλέον, στη φυτική παραγωγή βέβαια. Το οποίο έχει αναγνωριστεί στην Ευρώπη, πάλι εδώ όπως το λέμε, με βάση τις εκτάσεις οι οποίες διέπονται και μέσα στο γουποσού. Δηλαδή, συνδυάζουμε το γουποσού, συνδυάζουμε το 92, συνδυάζουμε όλα αυτά, στέλνουμε κάποια αρχεία στην Ευρώπη και αναγνωρίζεται ως ΠΟΠ. Δηλαδή, στείλατε αυτά τα δασικά χωράφια, μέσα ότι παράγουμε αυτά τα δασικά χωράφια, είναι δάση από ελιές και παράγουν την ελιά την γαλανή, την οποία την κάνατε ΠΟΠ. Μας δώσαν ΠΟΠ βάση τα δασικά χωράφια. Τα δασικά χωράφια που είναι ελιές που κάνουν ελιές γαλανές. Ναι, γιατί δεν είναι γαλανή, ξέρετε. Είναι ο ορισμός της αναγνωρισμένη έτσι, γαλανή, στρογγυλοελιά, πρασινοελιά. Μέσα από αυτό, ας πούμε, πηγάζει και το όνομά του, ας πούμε, συνδυαστικά, δεν είναι το ίδιο ακριβώς με βάση την αναγνώρισή της. Είναι και κανόνας, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. Πρέπει να φέρει άλλη ονομασία στο πόπ και ονομάζεται γαλανό. Γιατί έτσι προφερόταν και από τους παππούδες, στην ουσία πήραμε την ιστορία μας και σιγά σιγά την αναπτύξαμε με βάση τουλάχιστον αυτό που βρίσκουμε. Τι διαφορετικό έχει αυτή η ελιά? Είναι καλύτερη για τη βρόση ή καλύτερη για να γίνει λάδι? Στα λάδι τουλάχιστον περιέχει στοιχεία τα οποία δεν περιέρχονται εύκολα σε υπόλοιπα λάδι. Γι' αυτό ήταν και ένα κόλλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είστε πολύ μικρό χωριό. Θα κάνετε εσείς παράδειγμα ΠΟΠ, δέστε τα ΠΟΠ. Γενικά είναι ένας νομός ολόκληρος, ας πούμε. Όταν τότε προσδιορίσαμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και είπαμε την ανάγκη ότι πρέπει να είναι ΠΟΠ, γιατί το ΠΟΠ προστατεύει το ότι παράγεται και τυποποιείται στον ίδιο το χώρο. Δηλαδή δεν μπορεί να διευρυνθεί, ας πούμε, ή να παραπλανηθεί. Δεν είναι γεωγραφική αντίθεση, είναι προστατευμένη και γίνεται εκεί, παράγεται εκεί. Και
τους δείξαμε, ας πούμε, ότι περιέχουμε ένα στοιχείο που βρίσκεται στο... όλα τα λάδια έχουν, αλλά είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, το ελαϊκό οξύ, που βρίσκεται στο μητρικό γάλα. Και επιτρέπει, ας πούμε, όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι, το χρησιμοποιεί, να βοηθάει να απορροφήσει όλα τα συστατικά της τροφής το οποίο διέπεται και συναλλάσσει και χρησιμοποιεί το ελαιόλαδο. Δηλαδή βοηθήσει το λαϊκό οξύ που βοηθάει. Βοηθάει στην απορρόφηση των συστατικών τροφίμων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε το πρωτεϊκό. Δηλαδή, απορροφά τα καλά συστατικά και βοηθάει τον οργανισμό να δεχτεί καλύτερα τα καλά συστατικά της τροφής. Μπράβο, ας πούμε. Άρα, με λίγα λόγια, παράγουμε και ένα φάρμακο για τον οργανισμό. Αυτή τη στιγμή ο Περιφερειάρχης, ο Τζερίτσος, ο Δημήτρης από την Περιφέρεια, έκανε μια ανάλυση στη Γερμανία και το στοιχείο το οποίο βρίσκεται στα λάδια κατά 80%, το συγκεκριμένο είναι 300 φορές πάνω. Ναι. Ναι, βέβαια. Το ελαϊκό οξύ βρίσκεται και σε άλλα λάδια, απλά σας είναι 300 φορές πάνω. Ναι, είναι, όχι το συγκεκριμένο, είναι άλλο στοιχείο εκείνο, είναι κατά του καρκίνου μια ουσία, η οποία βρίσκεται στα γκουρέλα. Α, στο δικό σας αγορέλο υπάρχει μια ουσία η οποία προστατεύει από τον καρκίνο, από τον καρκίνο, είναι κατά του καρκίνου, η οποία πώς λέγεται αυτή η ουσία? Δεν τη γνωρίζω, δεν θυμάμαι τώρα πώς ονομάζεται, αλλά ελαιοκανθάλι νομίζω λέγεται, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Η ελαιοκανθάλι λοιπόν αυτή είναι σε πάρα πολλά υψηλά επίπεδα και χρησιμοποιείται και ήδη, όπως δουλέψαμε και αργότερα και στείλαμε στον Καναδά κάποια φύλλα, τα οποία διασπώνται από τα φύλλα, και ο Καναδάς αυτή τη στιγμή βγάζει χάπια κατά του καρκίνου. Αν έχετε ακούσει τότε, ας πούμε, που είχε ξεκινήσει φραπελιά και τα λοιπά, ναι. Στην ουσία ο Καναδάς από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, ότι τα φύλλα της ελιάς γίνονται χάπια κατά του καρκίνου, πίνει τα φραπελιά. Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει να γίνεται η διάσπαση του φύλου και να κρατάς μόνο τα δύο στοιχεία. Η ελαιοκανθάλι προέρχεται από το φύλο ή προέρχεται από τον καρπό? Παντού υπάρχει στην ελιά. Ακόμα και στα ελλείμματά της. Τα φάρμακα κατά του καρκίνου που κάνουν στον Καναδά γίνονται από το φύλο? Ναι, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται από το φύλο. Ναι. Χρησιμοποιούνται από το φύλο. Επομένως η ελιά σας χαρακτηρίστηκε pop. Pop για το λάδι ή pop για τη βρώση? Για το λάδι. Πόπι για το λάδι. Και σας είπαν πώς είναι εδώ και χαρακτηρίζεται ένα τόσο μικρό σε ποσότητες ενώνε ΠΟΠ προϊόν. Και εσείς είπατε, πώς τα καταφέρατε? Γιατί είχατε πολύ δυνατό συνεταιρισμό, γιατί είχατε πολύ καλούς εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρετε, αυτό δεν γίνεται τυχαία. Άνθρωποι κάνουν τα πράγματα. Ναι, άνθρωποι κάνουν τα πράγματα. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν, ας πούμε, μέσα από τα Υπουργεία, από διάφορες υπηρεσίες που πραγματικά δηλαδή συνέβαλαν. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν και η θέληση της τοπικής κοινωνίας του χωριού. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε και μετά μπαίνουν οι βοηθητικός χαρακτήρας στο κάθε υπουργείο, που θεωρώ ότι νομίζω ότι έτσι πρέπει να πράττουν σε όλα. Όμως όταν υπήρξε η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάρα πολύ μικρό, τότε έπρεπε να στοιχειοδοτηθούν τα πράγματα, το γιατί. Δεν μπορεί τώρα μετά τη δημοσίευση η Γαλλία να ονομάζει, ας πούμε, την Ελλάδα η γαλάτα της Ευρώπης. Είναι το πιο χαρακτηριστικό pop στην Ευρώπη. Επομένως, λέτε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο, που είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο ελαιόλαδο παγκοσμίως, εμείς του δίνουμε και ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό. Δεν είναι η ελιά η Κορονέικη που κάνει το λάδι στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη. Δεν είναι μια άλλη ελιά, δεν είναι για παράδειγμα η Αδραμητινή που το κάνει στη Λέσβο. Δεν είναι η πράσινη ελιά της Χαλκιδικής, αυτή καθ' αυτή που είναι βρόσιμη και είναι πολύ νόστιμη. Είναι κάτι διαφορετικό από όλα αυτά. Είναι η ποικιλία που λέγεται γαλανή, η οποία κάνει ένα καταπληκτικό λάδι που όταν είναι αγουρέλιο είναι ακόμα καλύτερο. Ναι, είναι γηγενής ποικιλία της Χαλκιδικής. Και το αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι αυτή που ξέρουμε ως πράσινη και όχι, δρόμε. Όχι, είναι άλλη. Όχι, είναι άλλη. Και είναι πιο πολύ για λάδι, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, και για βρόσιμη πάει. Είναι διπλής κατευθύνσεως ποικιλία. Mm-hmm. Απλά. Το πήρατε για το λάδι. Ναι, πήραμε. Σαν χωριό, εμείς έχουμε ξερικές καλλιέργειες, είναι περισσότερες. Άρα λοιπόν δεν έχει, ας πούμε, μεγάλο καρπία σε ξερική καλλιέργεια και πάει για λάδι. Πόσους τόνους παράγεται βρόσιμη ελιά και πόσους για λάδι και πόσους τόνους λάδι? Σε μια καλή χρονιά έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε 1.600 τόνους. 1.600 τόνους. Οι 1.600 τόνοι είναι για βρόσιμη ή είναι για λάδι? Για λάδι. Είναι λάδι 1.600. 1.600 τόνοι λάδι. Είναι λάδι. Πόση περίπου ελιά χρησιμοποιείται, πόσα κιλά ελιά για να βγει ένα κιλό? Μέσο όρο αναχρονιές έρχεται στα 5-1. 5 κιλά ελιά σε ένα κιλό λάδι. Και πόσα κιλά ελιά πουλάτε για βρόσιμη? Η βρόσιμη αποτελεί τώρα το 10% του χωριού, ας πούμε. Α, είναι πολύ λίγο. Είναι πολύ λίγο, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά μου λέτε ότι παράγεται γύρω στους 8.000 και κάτι τόνους ελιάς
μπορεί και περισσότερο. Για να κάνετε το λάδι. Το χωριό μας έχει 450.000 ελαιόδεντρα. Και αυξάνονται κάθε χρόνο. Το λάδι αυτό το πουλάτε χήμα ή το πουλάτε συσκευασμένο? Ο συνεταιρισμός το τυποποιεί και υπάρχουν και παραγωγοί που το πουλάνε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι περνάει όλο το λάδι από το συνεταιρισμό. Οι 1.600 τόνοι που λέτε όμως αφορά τον συνεταιρισμό, δεν αφορά κάτι άλλο, μόνο τον συνεταιρισμό. Όταν χρειάζεται εμπορία και μπορεί ο συνεταιρισμός να τα καλύψει, ναι. Ο συνεταιρισμός πόσο λάδι συσκευάζει? Στην καλύτερη περίπτωση του, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που έχει κάνει είναι 400 τόνοι. 400 τόνοι, οι οποίες συσκευάζονται σε μεγάλες ή μικρές συσκευασίες? Σε διάφορες συσκευασίες. Και έχετε φιλοδοξείτε να φτάσετε τους 1.600 παράγετε ή να πάτε παραπάνω? Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παραγωγής, η ηρεμία στο χωριό, τα αποτελέσματα δεν έρχονται έτσι. Δηλαδή σκέψτε τώρα ότι όλο αυτό το διάστημα εμείς και όλο το χωριό τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε εγκαταλείψει τις δουλειές μας. Βεβαίως θα πρέπει να έχετε ηρεμία και μιλήσαμε γι' αυτό. Αλλά τώρα, μια και φτάσαμε, η υπεραξία, η προσθέμενη αξία που παίρνει το λάδι όταν συσκευαστεί, πόσο τη εκατό παραπάνω είναι, το έχετε υπολογίσει? Το γαλανό τώρα έχει πάρει γύρω στο ένα χρόνο, τώρα για φέτος είναι να γίνει η πρώτη εφαρμογή του. Το κοστολόγιο το οποίο αποφασίστηκε να βγει είναι στα 7,5 ευρώ το λίτρο. 7,5 ευρώ το λίτρο για να το πουλάτε εσείς? Ναι, τυποποιημένο. Ναι. Τυποποιημένο. Ενώ πόσο πουλιέται διαφορετικά? Χωρίς την πιστοποίηση στη Γερμανία 18 ευρώ. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Πόσο πουλιέται όταν είναι χήμα? 2,90, 3. Οι εμποροί έρχονται και τα Τι είπατε, κυρία Λαβή? Ότι είμαστε... η τιμή του λαδιού είναι χαμηλή. Πάλι και σε αυτό οφείλεται λίγο το... δεν μας βοηθάει το κράτος. Δεν χρειάζεται βοήθεια εδώ, Άννα. Εδώ υπάρχει κάποιο δεδομένο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τυποποιήσεις για να βγεις στην αγορά. Όταν δεν τυποποιήσεις, τι να σε βοηθήσει το κράτος? Υπάρχει το εμπόριο το ιταλικό που είναι από εμάς 100 χρόνια πιο μπροστά. Εσείς στην Ελιά το λάδι το πουλάτε στους Ιταλούς ή στην Ελλάδα το χήμα? Πού πουλάτε περισσότερο? Χήμα ο συνεταιρισμός δεν διαθέτει. Α, δεν δίνει. Έχει αυτό τον κανόνα, γι' αυτό. Είπατε κάνουμε 1.600 τόνους λάδι. Στα χωριό, παράγοντα. 1.600 τόνοι. Αυτοί οι 1.600 τόνοι λάδι όμως πού πουλούνται? Αυτή... Είπατε 400 που πουλάτε μέσα από το συνεταιρισμό. Γι' αυτό... Ναι. Οι άλλοι δεν γνωρίζουμε γιατί είναι μεμονωμένα από κάθε παραγωγό. Δηλαδή... Και θέλετε να το σκευάσει και να τυποποιήσει το όλο και να δώσει την υπεραξία που πρέπει να το δώσετε. Ναι, ναι. Εμείς να σε ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Είναι πάρα πολύ καλή προσπάθεια αυτή και μακάρι να πάρετε την υπεραξία, αφού το λάδι σας καταφέρατε σε τόσο μικρή ποσότητα πραγματικά να το κάνετε pop. Που είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Εδώ pop τα οποία υπάρχουν, αμφισβητούνται και πάνε να τα πάρουν πίσω. Και είδατε πόση φασαρία γίνεται τα τελευταία χρόνια. Θέλουν να πάρουν το pop τάδε, θέλουν να πάρουν το pop τάδε πίσω, το pop τάδε. Αλλά το καλό βέβαια με εσάς είναι ότι το pop. Pop γαλανό είναι μόνο την περιοχή σας. Ναι, δεν θα δούμε pop γαλανό στην Άφισσα. Όχι, δεν μπορείτε να το. Γιατί οι Ελιές Καλαμάτας δυστυχώς βλέπουμε. Και ναι. Αυτό είναι κρίμα βέβαια. Πιστεύω ότι θα διορθωθούν όλα και θα προχωρήσουμε κατά πως πρέπει. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας? Εσείς, κύριε Βλαβή. Όχι, εγώ προσδοκώ σε μία λύση σε αυτά τα θέματα ώστε να υπάρχει μια ήρεμη κοινωνία για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα δύσκολα δεδομένα της εποχής. Δεν νομίζω ότι είναι. Ακριβώς αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η κοινωνία να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα. Ούτε είμαστε εμείς οι ειδικοί που μπορούμε να τα λύσουμε. Στην πραγματικότητα θεωρώ ότι έχουμε άξιους ανθρώπους εκεί που τους έχουμε και πηγαίνουν, αρκεί αυτοί να βγουν στην επιφάνεια και να το προσπαθήσουν. Δεν χρειάζεται να δουν φωτιές στον δρόμο ή να δουν αντιδράσεις της κοινωνίας. Θα είναι αργά πλέον. Η κοινωνία έχει πάει πίσω. Πρέπει από μόνοι τους, εφόσον αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ζήτημα, να το λύσουν. Και για μένα θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή τους να το κάνουν. Πολύ σωστά είπατε, κύριε Βλαβή. Στα χωριά μας μείναμε νέος κόσμος, ασχολούμαστε, ζούμε από αυτά. Θα πολεμήσουμε για αυτά. Ευελπιστούμε να σταθούν πριν βγούμε, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, στους δρόμους, να βοηθήσουν και να λυθεί το θέμα πριν αναγκαστούμε. Δεν ξέρω ποιος πολιτικός, ποιος δημόσιος λειτουργός παρακολουθεί αυτήν την εκπομπή. Ο λαός μας έχει καταλάβει πολλά πράγματα, αλλά αν κάποιος δημόσιος λειτουργός ή κάποιος πολιτικός παρακολουθεί αυτήν την εκπομπή, να σκύψει το πρόβλημα, γιατί τόσο λογική προσέγγιση από αυτούς τους ανθρώπους δεν την βλέπετε εύκολα και σας αναγνωρίζουν και λένε ότι είστε άξιοι άνθρωποι. Αποδείξτε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους ότι είστε άξιοι, ότι μπορείτε να σκύψετε πάνω από ένα πρόβλημα και να το λύσετε χωρίς να χρειάζεται να βγουν κάποιοι στους δρόμους, αφού μπορούν να λυθούν τα πράγματα σε επίπεδο πολιτισμένο, σε επίπεδο προοπτικής και σε επίπεδο πρόοδου. Κυρία Βλαβή, κύριε Βλαβή, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Και εμείς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.